ασθενό που χτυπά ένα σήμαντρο καθημερινό. Για σε μη κι αγιό κλίμα το σημαντικό, το ασήμαντο. Κάτω από την Ακρόπολη άνθρωποι πολλοί, κουρασμένοι ανέμενοι, ήρωες δειλοί, πολεμούν κι αρπάζονται με το διπλανό και νοιάζονται. Δεν ξέρω σε τι μπορούν να σας βοηθήσουν τα στοιχεία που βρήκαμε. Αφού όμως τα ζητήσατε, θα σας τα δώσουμε. Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία? Κοιτάξτε, εμείς ψάξαμε τα αρχεία της κλινικής και βρήκαμε τις γεννήσεις, τις ημερομηνίες που μας δώσατε. Εκείνη την ημέρα γεννήθηκαν 5 μωρά. 2 αγόρια και 3 κορίτσια. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία των οικογενειών εδώ στο φάκελο. Από τα κορίτσια, που προφανώς σας ενδιαφέρουν, το ένα ήταν εξόγαμο. Δεν υπάρχει όνομα πατρός, υπάρχουν μόνο τα στοιχεία της μητέρας. Θα τα βρείτε όλα σε αυτό το φάκελο. Μπορούμε να τα πάρουμε? Θα σας τα δώσουμε. Άτυπα. Κανονικά θα έπρεπε να κινηθεί νομική διαδικασία, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συμφέρει κανένα μας. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να καταλήξετε κάπου, κινηθείτε όπως νομίζετε. Η κλινική μας όμως δεν έχει καμία ευθύνη. Αυτό σας το τονίζω. Δεν έχουμε πρόθεση να στραφούμε εναντίον της κλινικής σας. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εναντίον μας. Σας τονίζω επίσης ότι η δημοσιότητα δεν θα ωφελήσει κανένα μας. Μα ούτε και εμείς θέλουμε δημοσιότητα. Σας το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Το παιδί μου θέλω να βρω. Αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Εγώ το θεωρώ ανέφικτο. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σας βοηθήσουμε. Μέσα στο φάκελο, εκτός από τα στοιχεία των τριών οικογενειών, υπάρχουν και τα στοιχεία τριών γυναικών που εργάζονταν εκείνη την περίοδο στην κλινική μας. Οι δύο ήταν νέα κορίτσια και εργαζόταν ως βρεφοκόμοι. Η τρίτη ήταν η προϊσταμένη του τμήματος. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, θα είναι αυτή η γυναίκα. Αυτή η προϊσταμένη εργάζεται σε εσάς? Έχει βγει στη σύνταξη εδώ και χρόνια. Είναι μεγάλη γυναίκα. Στο φάκελο υπάρχει το όνομά της και η διεύθυνση που έμεινε τότε. Άλλο στοιχείο δεν έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς, κυρία Γιαννοπούλου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Και ήδη με αυτό που κάναμε, διακινδυνεύει το κύρος της κλινικής μας. Σκύψαμε όμως ανθρώπινα πάνω στο θέμα σας και ελπίζουμε στην αχαιμήθειά σας. Μείνετε ήσυχος, γιατρέ. Θα ήθελα, πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, να έρθετε σε επαφή με την νομική μας υπηρεσία. Είναι ενήμεροι για το θέμα. Μα φυσικά, φυσικά, μην ανησυχείτε καθόλου. Ούτε μας συμφέρει το όποιο σκάνδαλο. Θα κινηθούμε με προσοχή. Ίσως βάλουμε και κάποιο δικηγόρο να ασχοληθεί. Γεια μας. Έλα, γιατρέ. Μη στα βγάζω με το τσιγκέλι, κουμπάρε. Πες μου τη γνώμη σου για το χωφάκι τώρα. Έλα, μη με κρατάς αγωνία. Όχι αγωνία, μωρέ, παπί, όχι αγωνία. Σου είπα, η κουπέλα είναι ωραία. Ωραιότατη, θα έλεγα. Από εκεί πέρα εσύ δεν ξέρεις καλύτερα από μένα. Τώρα πολύ γενικά μου τα λες, γιατρέ. Πολύ γενικά. Ωραία, ας τα κάνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Βέβαια, για ένα ζευγάρι που πρόκειται να πάει σε γάμο, πρέπει να υπάρχει κοινή γλώσσα. Δηλαδή, να μιλάνε την ίδια γλώσσα που λένε. Εσύ, μπάμπη μου, πιστεύεις πως μιλάτε την ίδια γλώσσα? Ούτε κατά διάνοια. Πουθενά δεν είμαστε.
Άσπρο εγώ, μαύρο η Φόφη. Αλλά διάβασα όμως σε ένα έγκυρο τηλεοπτικό περιοδικό ότι τα. Πώς το λέγε, τα ετερόνυμα έλκονται. Πάνε. Για μια νύχτα, για δυο, για τρεις, για έξι μήνες. Αλλά άλλο η έλξη, άλλο ο γάμος. Και εδώ μιλάμε για γάμο. Εσύ, μπάμπη μου, για έξι μήνες θέλεις να παντρευτείς. Τι παξίλο, γιατρέ, τι λες τώρα. Εγώ ένα γάμο θέλω να κάνω στη ζωή μου. Διαζύγια και τα λες, ούτε να τα συζητάω. Δεν ακολουθώ στη μόδα σε αυτό. Εγώ άλλο σκεφτόμουν. Να έλεγα να κάνει ένα βήμα πίσω εκείνη, 8 βήματα μπροστά εγώ. Δεν θα βρεις καμία άκρη, νομίζεις. Δεν νομίζεις. Αν κάναμε πάλι μια καλή προσπάθεια, να έχει ο καθένας καλή θέληση στα πράγματα. Δεν νομίζεις. Ούτε. Μπαμπή, όταν στο ένα δικό της βήμα εσύ κάνεις 8, πολύ φοβάμαι πως γρήγορα θα πιαστείς από τον ποδαρόδρομο. Θα κουραστείς. Α, όχι. Εγώ είμαι συνηθισμένος στα τρεχάματα. Δεν νομίζω. Θα κουραστώ, λες, ε. Θα πρέπει να της πω να μοιραστούμε τη διαδρομή. Αυτό εννοείς, ε. Έτσι δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι, λογικό είναι, λογικότατο. Αλλά οι γυναίκες είναι λογικά πλάσματα. Ε? Ειδού το ερώτημα. Όταν αγαπάνε είναι, μπάμπη. Να σου πω, εσύ πιστεύεις πως αγαπάει. Ε. Τις περισσότερες φορές, ναι. Βέβαια. Πώς. Άλλες φορές πάλι δεν ξέρω τίποτα, απολύτως τίποτα. Τι μου κάνεις τώρα, γιατρέ, μπερδεύτηκα περισσότερο. Μπάμπη μου, να ξεμπερδευτείς. Πρέπει να είσαι σίγουρος για το αν πραγματικά σε θέλει, αν σε αγαπάει. Και αυτό πρέπει να γίνει σύντομα, πριν φτάσετε στο γάμο. Δηλαδή τι μου λες τώρα, γιατρέ, ότι μπορεί να μας αφήσει, να μας αφήσει κοντζά μου γαμπρούς στα σκαλιά της Εκκλησίας, εσύ ξύλους. Σύ είπας. Ναι, εσύ είπας, αλλά εσύ μου το κάρφω στο κεφάλι. Και πώς συγκαρφώνεται τώρα, μου λες. Δεν το φοράω. Δεν το φοράω. Μόλι θα το φορέσεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Μα ένα τραγούδι. Πες της, Μάγδα, και εσύ πες της. Είναι ό,τι πιο πρωτοποριακό και τρέντι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το έχουμε ονομάσει η πριγκίπισσα των πάγων. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν το φορέσει μια όμορφη κοπέλα σαν και εσάς, ποια θα το φορέσει. Ξέρετε, κυρία Μάγδα, είναι εντελώς έξω από την ιδιοσυγκρασία μου. Και αν αποφασίσω στο τέλος να το φορέσω, είναι πολύ εξτρέμ για τον Μπάμπη. Και ποιος είναι αυτός ο Μπάμπης? Ο γαμπρός, και είναι και μανάβης. Αυτό σου λέω μόνο, αυτό σου λέω μόνο. Πρόσεχε, αγάπη μου. Στην επιλογή του νηφικού αγνοούμε παντελώς το γαμπρό, κατάλαβες? Δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, για κάτσε. Μα αν το λάβουμε υπόψη μας, αγάπη μου, πρέπει να πάμε για νηφικό στα καλάθια της οδού Αθηνάς και όχι σε μια ντίβα του Κολονακίου. Αυτό το λέω για σένα, αυτό το λέω για σένα. Ευχαριστώ πολύ, Πότη μου. Λοιπόν, τι λέτε, θα το τολμήσετε ή όχι? Όχι. Δεν είναι για μένα αυτό. Η πριγκίπισσα των πάγων θα είσαι. Ξέρεις ποια το έβαλε στην επίδειξη αυτό? Η Κάτια η Ζιγούλη. Φέρε τη φωτογραφία. Ορίστε. Δες το με τα μάτια σου. Δες το με τα μάτια σου. Άντε. Άντε. Καλέ, λέει άντε. Τι της λες τώρα, τι της λες τώρα. Ωραία. Τότε θα βάλεις αυτό το κόκκινο που το φόρεσε η Καλλιόπη η φωτογράφος. Αχ, με ένα μπέδαρο είσαμε εκεί πάνω. Τα θυμάσαι όλα από ό,τι μου βλέπω, ε. Μου ξεφεύγει εμένα τίποτα, Χρυσό. Μου ξεφεύγει εμένα τίποτα. Λοιπόν, θα το βάλεις να τελειώνουμε, ναι ή όχι? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Τότε γιατί με πήρες μαζί σου, αγάπη μου, γιατί με πήρες μαζί σου? Εσύ δεν είπες ότι εμπιστεύεσαι το γούστο μου? Θα το βάλεις να τελειώνουμε, ναι ή όχι? Όχι. Δύο 2.000 δραχμές είναι 6, 8, 15 ευρώ.
Κύριε Μπαμπής. Θέλω να ψωνίσω, λέγε, πού είναι. Λογαριασμό θα σου δώσω πού είναι. Είμαι εγώ στο πόστο του. Ωραία. Εξυπηρέτησα με εσύ τότε. 5 κιλά πατάτες. Βάλε μόνος. Άκου να σου πω. Άστα τα ηλίκια και μίλα σαν άνθρωπος. Πρέπει να με ευγνωμονείς, το ξέρεις. Μου χρωστάς. Τίποτα δεν σου χρωστάω, ρε. Φροντίσαν άλλοι γι' αυτό. Πατσίσαμε. Καλά. Αν ήθελα τώρα θα σου φυλακή, το ξέρεις. Κι εγώ αν ήθελα τώρα θα ήσουν στο χώμα, το ξέρεις. Δεν ήθελες όμως για τα παιδιά σου, όχι για μένα. Νομίζεις πως δεν το ξέρω. Άρα τώρα, άντε. Αδειάσε μας τη γωνιά από εδώ. Δεν θέλω κουβέντες μαζί σου, άντε. Θα φύγω, μην ανησυχείς. Πρώτα όμως, θα σου πω δύο λόγια στα ράτα, έτσι όπως τα νιώθω. Μείνε μακριά από την Ντενίζ. Της κάνεις κακό. Αν ενδιαφέρεσαι τόσο για εκείνη, μείνε μακριά της. Δεν κατάλαβα, ρε. Θα μας κάνεις υποδείξεις τώρα τι θα κάνω με τη γυναίκα μου. Άντε ρε, πήγαινα από εδώ τώρα. Άντε με σε πλακώ στο δεύτερο τόπο. Πάρε το απόφαση, Αντώνη. Το μέλλον της είναι μαζί μου. Στιχαρίζω, ρε. Τ' ακούς. Εγώ στιχαρίζω. Λοιπόν, για να τα κάνουμε σούμα, γιατρέ. Μου λες να το ξανασκεφτώ πάλι, ε. Ηρέμησε πάλι. Ηρέμησε και ακολούθησε το ένστικτό σου. Κι αν το ένστικτό μου πάει λάθος. Αποκλείεται, σε ξέρω καλά. Για σένα το αποκλείω. Για τη Φόφη, βέβαια, δεν μπορώ να ξέρω. Να το πάλι μου την άναψες, γιατρέ. Και πολύ σωστά μου την άναψες. Γιατί το ένστικτο της Φόφης μπορεί να πηγαίνει λάθος και να μην λειτουργεί σωστά. Το πρόβλημα καρδιάς, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα, Άννα. Έλα, κάτσε, Άννα, κάτσε. Και καλημέρα, δηλαδή. Τι καλημέρα. Γύρισε μάλλον σπίτι. Εσύ που το ξέρεις ότι έφυγε. Καλά, όλα τα ξέρω. Μου τα είπε ίδια. Μόλις τις σάλτσες, δηλαδή, και τις ιδιομορφίες της. Τι έγινε. Έφυγε η μητέρα σου από το σπίτι. Ναι, αλλά μην ανησυχείς. Είναι από τα συνηθισμένα κόλπα. Τα κάνει αυτή η μαμά μου. Έχει κι άλλα στο τσεπάκι. Σου είπε που θα πήγαινε. Ούτε και εκείνη ξέρει. Απειλούσε το νοσέο ότι θα του την πέσει σε κάποιο τρένο, αλλά. Πάλι ψύχρεμη την κοιτά. Κούβαλα και μια βαλίτσα τεραστίων διαστάσεων. Τι να σου πω τώρα, αν θες τη γνώμη μου, μπορώ να την πω. Βεβαίως. Έχεις δει πολλούς να θέλουν να αυτοκτονήσουν και να κουβαλάνε όλα τα υπάρχοντά τους μαζί. Α, κούβαλα και μια τσάντα. Μόνο το ταπεράκι δεν κουβαλά για το φαγητό. Μην ανησυχείς, Ανούλα. Στην γειτονιά εδώ πέρα θα είναι σε κάνα σπίτι και θα τους τα πρίζει. Λοιπόν, εμένα να με συγχωρείτε, να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια, να τα πείτε κι εσείς με την ησυχία σας. Κάτσε μου, ρε Μπαμπή, δεν έχουμε εμείς την κάνα πούμε. Πώς κάτι έχετε να πείτε κι εσείς, αλίμονο τώρα, καθότι είμαι διακριτικός και ιδιόρυθμος, να την κάνω κι εγώ σιγά-σιγά. Διακριτικός και ιδιόμορφος. Όχι. Ιδιόρυθμο με λένε, ιδιόρυθμο. Γι' αυτό σου λέω, Ανούλα, μην ανησυχείς. Εντάξει, μάλλον όσο εδώ θα είναι, κάνει βόλτα στα τετράγωνα, θα πεινάσει, θα κάνει καμιά βόλτα, θα σου κρίσει καμιά πέτρα εκεί πέρα και θα έρθει να ντύθεις. Άντε, γεια. Το καλό. Σωστά το είπα, είπε. Ιδιόρυθμος είμαι. Ανησυχείς. Όχι, μωρέ, αλλά δεν αισθάνομαι και ωραία. Όσο να είναι, μάνα μου είναι, την πονά. Λογικό είναι. Δεν περιμένα εδώ έτσι πρωί-πρωί. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Ειδικά μετά την πρωινή κρυάδα που έφαγα. Άννα, κοίτα να τα βρείτε. Δεν είναι ευχάριστο ούτε για σένα ούτε για εκείνη αυτά που γίνονται μεταξύ σας. Κάτσε να γυρίσει και βλέπουμε. Εσύ τι θα κάνεις τώρα, θα μείνεις εδώ. Εγώ πρέπει να πάω να ανοίξω το μαγαζί. Κι εγώ θα φύγω. Θα πάω μέχρι τη Χριστίνα. Θέλω να μάθω αν υπάρχουν νέα από τα παιδιά. Δεν μπορώ, ρε Παπισουλότ. Το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δηλαδή να τους βλέπω όλους να γελάνε πίσω από την πλάτη μου. Δεν μπορώ. Α, δεν σε καταλαβαίνω, Αντωνάκη, δυσκολεύομαι. Για πες μου, πλάκι μου, ποιος γελάει πίσω από την πλάτη σου. Πρώτος και καλύτερος, αυτός ο χαμένος από δίπλα, ρε. Τόσο χαμένος, ήρθε και να ψωνίσει κιόλας. Και έχει την απέτηση να τον εξυπηρετήσω κιόλας. Αλλά δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός, ρε. Εγώ φταίω. Εγώ που δεν τον σκότωσα μια και καλή, να τελειώνω, να μην τον ξαναδώ μπροστά μου. Ούτε τον ήλιο δεν θα ξαναβλέπω μπροστά σου, αλλά άστο αυτό. Για το άλλο που είπες, πώς γελάνε πίσω από την πλάτη σου. Το ξέρεις, δε Μπάμπη, ότι οι πάντες εδώ πέρα ξέρουν ότι είμαι κερατάς. Και δεν χαίρεσαι, ρε. Ξέρεις πώς είναι κερατάδες και δεν το ξέρουν. Ενώ εσύ έχεις την ευτυχία να το ξέρεις. Ότι το ξέρουν. Γιατί το ξέρεις. Άρα δεν πιάνει. Και εγώ που σου μιλάω τώρα τι νομίζεις. Είμαι σίγουρος για μένα. Ωχ, τι το θέλα και το είπα κερατάς. Μπάμπη, άσε τη λογική του παραλόγου και άμπασε τη θέση μου, έτσι. Αποκλείεται. Εσύ να πεις τη δική μου θέση. Γιατί εγώ βασανίζω αυτή τη στιγμή. Μου την έχει φέρει. Δεν μου την έχει φέρει.
Δεν ξέρω. Καλά σοβαρά μιλάς τώρα. Τι διαθέσεις είμαστε. Όχι βέβαια. Τι στο κόρφος. Ευτυχώς το παραδέχεσαι τουλάχιστον. Βέβαια το παραδέχομαι. Είμαι σε χειρότερη θέση από σένα. Καλά τώρα είσαι σοβαρός. Πλάκα μου κάνεις κι εσύ. Έχεις βαρθεί πρώτα να μου κάνεις πλάκα και εσύ να με φτιάξεις. Εσύ πας να με φτιάξεις. Διότι εσύ επειδή δηλαδή την ξέρεις τη θέση του, καθάρισε στόμα, θες πάει, τελείωσε. Το συνάνθρωπό σου δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Καλά, τι λες τώρα, θα τρελαθώ. Καθάρισα εγώ επειδή έμαθα ότι η γυναίκα μου μου φόρεσε το κέρατο. Ασφαλώς, γιατί εσύ το έχεις μάθει. Ό,τι έγινε, έγινε. Τελείωσε. Είσαι κερατάς και το ξέρεις. Ενώ εγώ, πάρε παράδειγμα τώρα εμένα και τη Φόφη. Ξέρω ότι είναι με τη φιλενάδα μου τον Πότη να πάει για νηφικά. Είναι για νηφικά. Το τσεκάρουμε. Το τσεκάρουμε τώρα, ορίστε. Όπα, πρέπει να το τσεκάρω συνέχεια. Με ένα τσέκ με συνέχεια. Να το, κλειστό το κινητό. Πουου! Και το χάδι το όνειρο. Εγώ το έχω το προαίσθημα. Λίγο θέλει να κερατωθεί ο άνθρωπος. Ρε σε Αντωνάκη, κοίτα. Μήπως φύτρωσε τίποτα. Κούκλα είσαι, κούκλα. Φτουφτουφτουφτουφτου. Ωραία. Σου έκανα το χατήρι. Το έβαλα, το είδαμε, χαρήκαμε, αλλά εγώ νύφη με μαύρα δεν γίνομαι. Γιατί αγάπη μου, γιατί τι θέλεις πια, τα κλασικά εικονογραφημένα. Θέλω κάτι σε πάλι χρώμα, κάτι πιο χαρούμενο, να συμβολίζει τη χαρά της νιώπατρας γυναίκας. Παράλογο ακούγεται. Αυτό που σου προτείνω αγάπη μου είναι πιο ρεαλιστικό. Έχει ένα συμβολισμό πιο βαθύ, κατάλαβες. Συμβολίζει τη μαυρίλα της παντρεμένης γυναίκας, τη μαυρίλα. Βρε, άντε από εκεί με τα επιχείρηματά σου. Ας μην σας κουράζουμε κι εσάς. Θέλω κάτι σε πάλι. Και γαλάζιο, και ροζ και βεραμάν. Και μοβ πολύ γλυκό, και μοβ πολύ απαλό. Είναι πολύ της μόδας φέτος. Όχι, όχι, όχι. Το μοβ δεν το θέλω. Σ' όποια απόχρωσή του μου θυμίζει κηδεία. Όχι γάμο. Το μοβ το αποκλείω. Γιατί ο γάμος δεν φέρνει κάτι από κηδεία. Ε? Πες μας σε τι διαφέρει, όχι, πες μας σε τι διαφέρει δηλαδή, πες μας. Καλά, δεν θα με τρελάνεις, τι είναι αυτά που λες. Τα σωστά. Ε, κορίτσια, δεν συμφωνείτε και δεν συμφωνείτε, πείτε. Εγώ προσωπικά ναι, όλους διόλου. Εγώ μπορώ να διαφωνήσω, ε. Όχι, δεν μπορείς. Και εσύ τα ίδια πιστεύεις, αλλά είσαι μια διπλωμάτισσα, όλος διόλου, όλος διόλου. Να μην τις μαυρίσουμε την καλύτερη της μέρα. Έτσι δεν είναι. Ο πρώτος σας γάμος είναι δεσποινής Φόφη. Πρώτος. Στο δεύτερο, θα με παρακαλάς να βάλεις πίσα μαύρο κατρά μηνυφικό και εγώ δεν θα σου κάνω τη χάρη, δεν θα στην κάνω. Μη μου την κάνεις. Ωραία λοιπόν, φέρτες όλα τα μπαλ. Αλλά πρόσεχε κακομοίρα μου, μην ακούσω και πεις ότι ήταν του γούστου μου, γιατί θα πιαστούμε μαλλί με μαλλί. Μαλλί με μαλλί, κι ας μην έχω. Ας το φιλοσοφήσουμε ψύχρεμα το πράγμα. Αντωνάκη, μπορεί να μην έχω κερατωθεί, αλλά νομίζω ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Η δουλειά είναι δουλειά. Αν όλοι οι κερατωμένοι αφήναν τις δουλειές τους, δεν θα δούλευε κανένας σε αυτόν τον τόπο. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, Μπάμπη. Εγώ για μένα μιλάω, κατάλαβες. Αντώνη, ενήλικιό σου, η ευκαιρία της ζωής σου, η τελευταία ευκαιρία της ζωής σου είναι να φτιαχτείς. Άρπαξε την τώρα δηλαδή, και άντε γιατί πολύ μας τα ζάλισες. Εντάξει, Μπάμπη, εντάξει. Μπράβο δηλαδή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Άντε λοιπόν άντε να στρωθείς λίγο στη δουλειά, να λιγδώσει και το ταντεράκι σου, να ξοφλήσουμε και τον κύριο Λοποδίτη από δίπλα. Να περάσει και λίγο ο καιρός, ο οποίος είναι ο καλύτερος γιατρός και που ξέρεις, ίσως κάποια στιγμή τα ξαναβρείτε με την Τενίζα. Ποτέ. Ακούς, σου λέω. Ποτέ. Ποτέ μιλές ποτέ. Αλλά δεν με ξέρεις καλά, γι' αυτό τα λες αυτά. Την άγγιξε άλλος άντρας, τελείωσε. Ποτέ. Εντάξει, ρε, εσύ, Αντώνη, δεν λέω βαρύ πράγμα είναι, όμως. Όμως τι. Δεν μπορώ να την ξανακήξω, ρε Μπάμπη. Γι' αυτό σου λέω, δεν καταλαβαίνεις. Ποτέ. Μίλες μεγάλες κουβέντες. Ωραία, ξέρω εγώ τι σου λέω. Όχι, έλα στη θέση μου και πες μου, ρε Μπάμπη. Θα τη συγχωρούσες. Κοίτα, Αντώνη, εκείνη έκανε ένα λάθος, εσύ 200. Εκείνη είπαμε. Ένα λάθος. Μέγα λάθος μεν. Αλλά αν το διαιρέσεις με το 200, αδερφάκι μου, μέσα είσαι που λες και στη γλώσσα σου. Γι' αυτό δεν τη κρατάω κακία. Την πονάω τη σου λέω, ρε Μπάμπη, δεν θέλω να την εκδικηθώ. Αλλά άλλο αυτό. Κι άλλο να την ξαναγγίξω, να την αγκαλιάσω ή να τη φιλήσω. Άλλο, εντελώς άλλο. Το πώς και γιατί το έκανε το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ δεν μπορώ να την ξανανιώσω δικιά μου. Και αυτή η αποκλειστικότητα έχει μεγάλη σημασία για μένα, ρε Μπάμπη. Για σένα δεν έχει. Να το ομολογήσω κι εγώ ότι έχει. Πώς δεν έχει. Έλληνας είμαι κι εγώ, δεν είμαι λόρδος. Γι' αυτό σου λέω. Έλα στη θέση μου λοιπόν και πες μου. Λέω μεγάλα λόγια. Αντωνάκη, τα είπαμε. Εγώ στη θέση σου δεν είμαι. Ούτε πρόκειται να έρθω, ελπίζω.
Τι θα γίνει, Θάρτζα, τελειώνουμε καμιά φορά. Δεν κατάλαβα. Ακατοίκητο το ρετυρέ. Λέω, να έρθεις να τελειώνουμε την καταγραφή. Δεν έχω όρεξη να φάω όλη την ημέρα με εδώ μέσα. Κόψε κατάσταση. Κόψε κατάσταση. Τώρα του δίνεις το χαστού και να δει το Χριστοφαντάρο. Έλα μου, μην κάνεις έτσι. Ναι. Αντίδραση είναι. Από μικρό μεγάλο εδώ πέρα σε αυτό το μαγαζί με τον πατέρα του. Τώρα καταλαβαίνεις πώς αισθάνεται. Νιώθει ότι κάνεις κατάληψη. Τι να καταλάβω, ρε μπάμπη. Απ' την ώρα που πάτσα το πόδι μου εκεί μέσα, όλο μου τι λέει. Ποιος η Αντιγονούλα. Έλα, μην το ξεσυνερίζεσαι το μωρό. Μικρό παιδί είναι τώρα. Μικρό είναι το μάτι σου. Από αυτή το μάθα. Μωρέ, ολόκληρη γυναίκα είναι. Αφού να φανταστείς εγώ στην ηλικία της. Είχα πάρει τη σούλα και ήταν και έγκυος. Ωραία, ψυχραιμία τώρα λοιπόν με τις γυναίκες παντρείας και πήγαινε μέσα να κάνεις απογραφή. Αν τελειώνουμε. Άντε να κάνουμε καμιά. Λοιπόν, θα πάω. Θα πάω. Όχι πως έχω καμιά ώρα να βλέπω τα μούτρα της δηλαδή, αλλά το κάνω για σένα να πάω, επειδή σε σέβομαι. Αλλά να σου πω. Δεν σου εγγυώμαι τίποτα, εντάξει. Να το ξέρεις αυτό που σου λέω. Κοίτα που ξεκινήσανε με ένα μίσος από τώρα. Μεγάλος έρωτας προβλέπεται. Τι είπα τώρα. Αμάν, ο Αντώνης με το. Α, έχουμε απεράγει. Έχουμε αγελάσει με πολύ σε αυτή τη γειτονιά. Ναι, εντάξει. Γεια. Ο Δημήτρης ήταν. Έρχεται από εδώ. Δεν μου λες... Δεν πρέπει τώρα να το πούμε και αυτού νου τις εξελίξεις. Ας το Δημήτρη απ' έξω, Στέλιο. Δεν τον ενδιαφέρει το θέμα. Μου το δήλωσε ορθά κοφτά. Έλα τώρα, λένε, μην τον ενδιαφέρει. Ας τον απ' έξω καλύτερα. Αρκετά μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Έχει κάθε δίκιο να θέλει να κρατήσει μια απόσταση. Όπως θέλεις. Δεν μου λες. Πώς σου φάνηκε εσένα η κίνηση του γιατρού? Πολύ γρήγορα μας έδωσε στοιχεία. Σαν να θέλει να φύγει η ευθύνη από πάνω τους. Λες να είμαστε καχύποπτοι. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ήθελα να προλάβουν τυχόν σκάνδαλο. Να είναι καλυμμένοι ότι μας δώσαν τα στοιχεία και δεν έχουν να κρύψουν ή να φοβηθούν τίποτα. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλού είναι το θέμα τώρα. Τι κάνουμε, πώς ψάχνουμε, πώς πλησιάζουμε αυτές τις οικογένειες. Δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς, Χριστίνα. Τι, λες να βάλουμε δικηγόρο? Σίγουρα. Πρέπει να το αναλάβει εξ ολοκλήρου κάποιος δικηγόρος. Να ψάξει πρώτα μέσω ιδιωτικού detective να τους βρει, χωρίς να εμπλακούμε εμείς κατευθείαν. Έχεις κανέναν? Έχει ο Δημήτρης ένα καλό. Θα το πούμε να μας φέρει σε επαφή. Άσε, θα το φροντίσω εγώ. Σε ευχαριστώ, Βρεστέλιο. Κύριε, ευχαριστώ. Αν το ξαναπείς άλλη μια φορά, θα θυμώσω. Η προϊσταμένη είναι το κλειδί, Στέλιο. Αυτή είναι. Λες να θυμάται πράγματα. Δεν ξέρω. Αν έγινε κάτι, αυτή πρέπει να είναι μπλεγμένη. Δεν ξέρω, πες το διέστηση. Αλλά αυτή πρέπει να είναι το κλειδί όλης της ιστορίας. Να πούμε δηλαδή στον δικηγόρο να ξεκινήσει από αυτήν. Μήπως πρέπει να τη δούμε μόνοι μας. Τι λες? Δεν ξέρω. Άσε μια-δυο μέρες να το σκεφτούμε. Θέλει ψύχρεμες κινήσεις, Χριστίνα. Δεν σηκώνει επιπολαιότητες. Μια λάθος κίνηση και βγήκαμε όλοι πρωτοσέλιδο και απαράθυρα στα κανάλια. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αλλά και εγώ δεν μπορώ να ησυχάσω. Όταν ξέρω ότι κάπου είναι το παιδί μου, δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Το καταλαβαίνεις? Ωραία μου σκοβόλησε ο μπακαλιάρος μας, Ρίκα μου. Ωραιότατη μυρωδιά της ψαρίλας. Λοιπόν, Ρίκα, σ' αρέσει και σένα, ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτούς που τους πιάνει ένα γούλο όταν μυρίζουν το ψάρι και μετά κάθονται και το τρώνε και γλύφουν και τα δάκτυλά τους. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Σωστά, ανώμαλοι είναι. Υπάρχει άνθρωπος να μην του αρέσει η μυρωδιά της ψαρίλας? Λοιπόν, τώρα θα αποτελειώσουμε και τη σκορδαλιά μας και μετά θα κάτσουμε να φάμε μέχρι σκασμού. Και τι, πώς μας προέκυψε αυτό τώρα? Εγώ, Ρίκα μου, όποτε είμαι στενοχωρημένη, τρώω μέχρι σκασμού. Εμείς δηλαδή τώρα είμαστε στενοχωρημένες? Βασικά εγώ είμαι στενοχωρημένη με το θέμα της Ανούλας μου. Και εσύ συμπάσχεις μαζί μου. Το κακό χρόνο, πινάκι, ο κατκούργος. Μου το παρέστηρε το παιδάκι μου, κορίτσι πράμα. Ρε Μαριάνθη,
Σαν να μου μυρίζει ο μπακαλιάρος, λες να καεί. Λες, πάω να δω. Έλα, Νούλα. Ναι. Η Ρίκα είμαι. Καλημέρα, Ρίκα μου. Να σου πω. Είναι η μάνα σου εδώ με όλα τις τα ρούχα. Σε παρακαλώ, έλα να την πάρεις γιατί θα φουντάρω. Αμάν. Εκεί σου κουβαλήθηκε. Οικότροφος. Σε παρακαλώ, έλα να την πάρεις. Μην τις μαρτυρήσεις όμως ότι σε πήρα τηλέφωνο. Έλα έτσι, στα ξαφνικά. Ναι, Ρίκα μου, εντάξει. Θα έρθω σε λίγο όμως. Τώρα δεν μπορώ να κλείσω το μαγαζί. Καταλαβαίνεις, Μωρέ, καταλαβαίνω, αλλά δεν την αντέχω. Μάνα σου είναι, μωρέ, Ανούλα, αλλά έλα και εσύ στη θέση μου. Φαντάζομαι ότι με καταλαβαίνεις, Εννοείται. Μην έχεις πρόβλημα. Ναι, αλλά πότε θα έρθεις? Σας παρακαλώ πολύ στις 6:30. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ποιος θα έρθει στις 6:30? Ω, αφύπνιση ήτανε. Α, ναι, και γιατί αφύπνιση? Από τα χαράματα? Όχι, αλλά είπα, μήπως μας πέσει βαρύς ο μπακαλιάρος. Έλα ρε Φωφάκη, τι έγινε? Είχες κλειστό τόση ώρα το κινητό και ανησύγησα. Α, σου έπεσε μέσα στην τσάντα σου και έκλεισε από μόνο του. Καλά, καλά, εντάξει, ναι. Πού είσαστε τώρα? Α, ερχόσαστε. Ωραία, μπράβο. Άντε, άντε, μπράβο, κοριτσάρα μου. Άντε, γεια, γεια. Ναι. Είμαι δουλεύει, πολύ καχύποπτος έχω γίνει. Δεν ξέρω, ή να μην σου μπει ιδέα στο μυαλό, άμα γίνει κάτι τέτοιο. Μπαμπή. Τι θες εσύ πάλι εδώ? Η τσάντα σου, Μπαμπή. Στην έφερα. Μέσα είναι κι όλα σου πήρα. Τα πάντα. Δεν κατάλαβα. Για ξαναρίξω πάλι αυτό που είπες. Μέσα στην τσάντα είναι όλα σου πήρα. Λείπουνε μόνο 30 χιλιάρικα, αλλά σου υπόσχομαι ότι θα στα φέρω το συντομότερο. Να μου τα φέρει σε ευρώ μονάχα, γιατί μπορεί να μπερδευτώ. Δώσε μου το παιδί εδώ. Έλα εδώ, Τζούνιορ. Έλα εδώ, λεπεντάκο μου. Έλα εδώ, αγάπη μου. Ούχου του μωρό μου. Ούχου του αγάπη μου. Τι είναι, αγαπούλα μου? Είσαι καλά, μανάκι μου? Είσαι καλά, μωρό μου? Επονιρούλα. Αλήθεια σου λέω. Θα στα φέρω το συντομότερο. Να κάτσω λίγο. Λογιστικά. Ναι. Κάτσε, κάτσε. Τι είναι, μωρή? Τι έχεις εσύ, τι έπαθες, έχασε το χρώμα σου? Δεν ξέρω, δεν νιώθω καλά. Θα το παιδί μισό λεπτό. Όχι, άσε, γιατί μπορεί να σου πέσει έτσι όπως είσαι. Τι να κάνω τώρα, πώς είσαι, έχασε το χρώμα σου, να... Έχεις φάει τίποτα, νηστική είσαι, έχεις φάει τίποτα? Όχι. Από πότε έχεις να φας? Άστο ρε, Μπάμπη. Κατάλαβα, άστο, θα πάω μέχρι τον Ηρακλή, ας φέρω ένα τόστ και λίγο νερό για να συνέλθεις. Κοίτα τι πήγα να πάθω, ηλίθιος. Με μία δίθεν λιποθυμία και παραλίγο να με βάλει στο κόλπο. Στο χέρι δηλαδή. Έτοιμος ήμουν να σε αφήσω μόνη σου στο μαγαζί. Τι τα τι πήγα να κάνω βλάκας. Δώσε μου, μωρό, να φύγω. Άσε, αν το λες για να με συγκινήσεις, δεν μασάω. Δεν ιδρώνει το αυτί μου από κάτι τέτοια. Ειρήνη! 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 Μπάμπη! Μαριάνθη, κοντεύω να σκάσω. Δεν μου είπες, άρεσε η σκορδελιά μου. Πολύ ωραία, να μου δώσει τη συνταγή. Μωρέ, θα στη δώσω να κάνει τραπέζι καμιά μέρα να τη φτιάξει τα νύψια σου. Αλλά έπρεπε να φας κορδαλιά από τα χεράκια της μανούλας μου. Αυτή την έφτιαχνε λουκούμι. Βέβαια όμως με τη δουλειά που έκανε ο πατέρας μου δεν μπορούσε να τη φτιάχνει συχνά, γιατί φαντάζεσαι τώρα κοντζάμι υπουργός να βρώμαγε σκορδίλα. Πήγαινε, δεν πήγαινε. Σωστά. Φάγαμε όμως πάρα πολύ. Στεναχωριέσαι καλέ, να έχουμε να μαζέψουμε τα πιάτα, να τα πλύνουμε, να συμμαζέψουμε λίγο εδώ μέσα, θα τυχονέψεις μια χαρά. Δεν περνάει και η ώρα. Γιατί, περιμένεις κανέναν? Ποιος, εγώ? Όχι, ποιο να περιμένω. Α, καλύτερα, γιατί εμένα δεν μ' αρέσει να με διακόπτουν από τις δουλειές μου. Άντε, άντε, σήκω τώρα να συμμαζέψουμε, σήκω. Σήκω καλέ, άντε, δεν θα ξημερωθούμε. Φοβάκι, παρεξήγηση. Τα πράγματα είναι όπως τα πας. Το αρχίζουμε στο στεφάνι μας. Κατάλαβες? Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα. Καταλάβαμε, πώς δεν καταλάβαμε. Τι υποθύμησε, γυναίκα, τι ήθελες να κάνω? Στην αγκαλιά σου! Καλά σου λέει, στην αγκαλιά σου βρήκε. Ολόκληρος δρόμος, δεν της έφτανε να ξαπλώσει?
Και τι θέλεις, να την αφήσουν να οριοθετηθεί στο πλακόστρωτο. Την έπιασα, έτυχε να είμαι δίπλα της. Αυτό λέω κι εγώ, ότι ολοδίπλα της τυχαίνει να είσαι τελευταία. Καλά σου λέει, τυχαία όλα πια για ηλίθιες μας έχεις. Και στόπα, δε στόπα, βάλε μαύρο νηφικό μπάσκετης μια πριμέρα. Ω, σταμάτα μωρέ πότηκες με το μαύρο νηφικό. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε Φοβάκη, για πείτε μου και εμένα, ρε παιδιά που είμαι σε άγνοια. Α, δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλά σου λέει, κάνεις τον ανήξερο τώρα. Εμείς να τρέχουμε όλη μέρα στα μαγαζιά για νηφικά και να σε βρίσκουμε αγκαλιά με αλή. Βρε, στα λόγια και πήγαινε να πει στον Ιρακή να φέρει ένα τόστ και μια πορτοκαλάδα. Τόσο ανέστητος! Εδώ γίνονται όσα γίνονται και εσύ τον νου σου στη μάσα. Τα νεύρα μου, τα νεύρα μου. Καλά, ρε, άσχετε, δεν βλέπεις ότι η κοπέλα δεν μπορεί να στυλωθεί στα πόδια της. Δεν το θέλω για μένα. Αλλά κάντα δύο. Καλά σου λέει, Βρεμπότη. Μην την αφήσουμε να φύγει μάδια στο μάχη, δεν φτάνει που θα φύγει μάδια χέρια. Σε παρακαλώ, Φοφάκη. Είμαστε αχάριστοι. Φοφάκη, με έχω και μάρτυρα. Να ρώτα και το Τζούνιορ, άμα δεν με πιστεύει. Τζούνιορ, εξήγησε την υπόθεση μα. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσει τίποτα. Δεν χρειάζεται να μα εξηγήσει. Ακόμα εδώ είσαι, ρε. Πήγε να σου είπα να παρακλείσει τα τόστ. Μόνο διαταγέ ξέρει να δίνει. Σατράπη. Δια τη μεθόδου τη λιποθυμία πήρε βιομήχανο. Φοφάκη. Γιατί μου το κάνεις τώρα, Μπάμπη, αυτό. Γιατί τώρα. Να σου πω. Τελικά εσύ δεν ξέρεις τίποτα από πειθαρχία. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τι πειθαρχία, στο στρατό είμαστε. Μπακάλις θα γίνεις, όχι λοχίας. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ κατανοώ τη θέση σου, έτσι. Έλα ρε. Τώρα συγκινήθηκα. Ζήτησα εγώ την κατανόησή σου. Και για ποιο θέμα, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Καταλαβαίνω πως νιώθεις για το μαγαζί. Ας το μην το ταλαιπωρείς, δεν λέει. Εντάξει τώρα, σου λέω, άσε, καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Μπα, όπως. Όπως. Πώς νιώθεις, ρε παιδάκι μου, τι όπως. Και πού ξέρεις εσύ τι νιώθω εγώ. Εδώ μέσα είναι όλη μου η ζωή. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου. Όλες αυτές οι μυρωδιές είναι μέσα στο πετσί μου. Αλλά τι να καταλάβεις εσύ από αυτά. Δεν είμαι και τόσο ηλίθιος. Να σου πω, μην το ζορίζουμε γιατί δεν βγάζει πουθενά. Και επειδή δεν είμαι και για πολύ πρεσάρισμα, λέω να την κάνω. Τι φεύγεις. Γιατί σε χαλάει. Και εδώ πότε θα τελειώσουμε. Γιατί βιάζεσαι. Πολύ ζεστά το πήρε το θέμα με το μαγαζί. Και σαν σε χαλάει αυτό, έτσι. Ρε, δεν πάει να κόψει το λαιμό σου, λέω εγώ. Θες να φύγεις. Σήκω, φύγε, άντε. Να σου πω κάτι. Θα στην κάνω τη χάρη μεγάλη. Και ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχω όρεξη να σε τρώω στη μάπα. Γιατί, ρε, πουλάκι με. Γιατί. Γιατί συνέχεια έχεις λιμό το ζωντάρι σου έτοιμο για καυγά, μπορείς να μου πεις. Στο είπα και πριν. Δεν με καταλαβαίνεις. Γεια. Πού μπλεξάμε με το μικρό. Πού σου γάμω το κερατί, γάμω. Έλα. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης θα είναι. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Γεια σου, Τελειώ. Καλώς τον, έλα, κάτσε. Θες καφέ? Αν δεν σου είναι κόπος. Πώς είναι τα παιδιά? Μια χαρά είναι. Προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή τους. Τι λες, θα τα καταφέρουν, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Θα τα καταφέρουν μια χαρά στο εγγυό μου. Ούτε εσύ τους έχεις δει καθόλου, ε? Όχι, βέβαια. Σέβομαι την αποφασή τους. Αφού μας ζήτησαν να μείνουν για λίγο καιρό μόνοι τους. Δεν ανησυχείς? Όχι, γιατί να ανησυχώ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αδιαφορώ, ε? Γι' αυτό ήρθα εδώ. Θέλω να μιλήσουμε έτσι, τι θα γίνει μαζί τους παραπέρα. Τα παιδιά σίγουρα θα έχουν κάποιες ανάγκες. Είναι και οι δυο τους άνεργοι. Ψάχνουν και δουλειά, το ξέρεις. Ναι, μπράβο τους. Αυτό δείχνει πως είναι αποφασισμένοι να πάρουμε τη ζωή τους στα χέρια τους. Πάντως, εγώ θέλω να τους εξασφαλίσω. Τουλάχιστον για την αρχή. Καλύπτω εγώ τις πρώτες ανάγκες τους, Δημήτρη. Τι εσύ, τι εγώ. Το ίδιο είναι. Μια οικογένεια είμαστε. Έχεις και εσύ να καλύψεις δικές σου ανάγκες. Άνεργος είσαι και εσύ. Και απορώ μάλιστα τόσο καιρό πώς τα βγάζεις πέρα. Καλά σου λέει. Εγώ τα βολεύω. Έχω φροντίσει γι' αυτό. Αλλά δεν είναι συζήτηση της παρούς στιγμής. Πάντως, εγώ θέλω να τα εξασφαλίσω οικονομικά. Τουλάχιστον μέχρι να βρουν κάποια δουλειά. Μα το έχω αναλάβει αυτό εγώ, σου λέω, ρε Δημήτρη μου. Άστο. Εντάξει, αλλά αν χρειαστούν οτιδήποτε, θέλω να με ειδοποιήσεις. Εσύ, Χριστίνα, πώς είσαι? Καλά είμαι. Χαίρομαι που η Ντόρα μας είναι καλά. Έχουμε και κάποια νέα από την κλινική που γέννησα για το παιδί.
Βρήκαμε κάποια άκρη. Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο βέβαια ακόμα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε έναν δικηγόρο, Δημήτρη. Εσύ έχεις έναν, ε? Ναι, ναι. Έχω έναν. Μινάς Καράμπελας λέγεται. Νομίζω πως έχω και κάποια κάρτα. Κάρτα του μαζί μου. Ναι. Είναι πολύ καλός δικηγόρος. Έχει αξιόπιστος άνθρωπος. Αν μιλήσει μαζί του, πες το από μέρος μου. Ευχαριστώ. Εγώ τώρα πρέπει να πηγαίνω να περάσω από το μαγαζί. Μήπως με ζήτησε κανείς. Όλο λείπω τελευταία. Τι έγινε, εντάξει τώρα? Στυλώθηκες, κομματάκι? Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Όχι εμάς, χρυσό μου. Τον Άγιο Χαράλαμπο από εδώ να ευχαριστήσεις. Εμείς τις αγαθοεργίες αυτού του τύπου τις έχουμε κόψει μετά τα Βαγγέλη εποχή. Δεν μας λες τι ήταν αυτή η ιστορία? Εγώ φεύγω. Κι εγώ φεύγω. Εμένα πει είναι δικό μου το μαγαζί, πρέπει να μείνω. Πού πας ρε Φωφάκη, μόνο θα με αφήσεις? Ναι, μόνο σου θα σε αφήσουμε. Όπως τα έκανες να τα λουστείς. Μην πετάξεις εσύ. Όχι και μόνο σου, Μπάμπη, έχει την κοπέλα στην τροφιά. Να σας αφήσουμε να τα πείτε. Να τα πούμε, τι να πούμε δηλαδή, ρε Φωφή? Θα βρίστε με εσύ, μη σκάς. Μην πετάξεις εσύ, μωρή. Όλο πετάξεις εσύ συνέχεια. Μην ρε Φωφάκη, να δούμε και θα μας πει η Ειρήνη τώρα. Σε αυτή την ιστορία είσαι μόνο σου, Μπάμπη. Μόνο σου τη δημιούργησες, μόνο σου να τη λύσεις. Εγώ στα είχα πει και δεν μ' άκουσες. Μόνο σου να τη λύσεις, χωρίς εμάς. Ορίστε μας. Φιλενάδα, σου έρχομαι. Στα τσακίδια βρούτε κι εσύ. Έλα καμιά φορά να μου πεις τον πόνο σου. Είδες, Τζούνιορ, αγόρι μου. Σου δώσω μια συμβουλή, αγοράκι μου, ε. Ποτέ μη δείξεις αδυναμία σε γυναίκα επειδή σου χαμογέλασε. Αν θες να συνεχίσεις να χαμογελάσεις εσύ μετά. Ούτε μια γυναίκα πρέπει να δείχνει αδυναμία σε έναν άντρα. Ιδίως τον αυτός δεν αξίζει. Α, μάλιστα, είσαι κι εσύ εδώ. Για πες μας λοιπόν, τι είναι αυτά που ήθελες να μας πεις? Τι να σου πρωτοπώ? Από πού να αρχίσω? Συνήθως το πιάνουμε από την αρχή. Πιάστο λοιπόν και όποιον πάρει ο χάρος. Έτσι κι αλλιώς, χαμένοι είμαστε. Χαμένοι για χαμένοι. Μα κοίτα τον. Μα κοίτα τον πώς την ακούει. Ένας θεός ξέρει τι του λέει. Την ιστορία της ζωής της του λέει. Αχ, πιο συγκινητική από μένα και το Βαγγέλη πάντως. Αποκλείεται να είναι. Κι όμως δεν λιποθύμησα στη μέση του δρόμου. Να δεις που θα τον ψήσει πάλι. Θα αρχίσει τις μελούρες της και αυτός θα τις χάψει. Για καθίστε ρε παιδιά, για καθίστε μισό λεπτό. Ο Μπάμπης δεν είναι και κανένας χαζός. Πονόψυχος είναι ο άνθρωπος, δεν είναι και αγαθός. Ναι, δικαιολόγησέ τον κι εσύ. Δικαιολόγησέ τον. Βρε, αφήστε την τώρα αυτή και πέστε μου για τον ηθικό. Τι κάνατε, βρήκατε κάτι? Άλλη εισήγηση τώρα κι αυτή. Τι, δηλαδή δεν βρήκατε τίποτα? Η κυρία από εδώ, τι λες πως διάλεξε? Άσπρο. Και σε ρωτώ τώρα εγώ. Σύγχρονος γάμος με την ύφη ντυμένη στα άσπρα, το φαντάζεσαι? Καρακιτσαριό σκέτο θα είναι. Μίλα και εσύ, καλέ, μίλα. Ορίστε. Κοίτα. Ακόμα του μιλάει. Έτσι μου έρχεται να πάω από εκεί να την πιάσω, να την κάνω να μην ξέρω από πού να φύγει. Ρε Φωφάκη μου, μην ανησυχείς για αυτήν, σε παρακαλώ πολύ. Έλα εδώ, πες μου για τον ηφικό. Έχει πέπλο, έχει λουλούδια, πώς είναι τέλος πάντων? Μα έχω άδικο τώρα που τα πήρα. Όχι, πες μου, έχω άδικο. Χίλια δίκαια έχεις, αλλά βλέπεις πού να τα βρούμε εμείς τα δίκαια, αγάπη μου, πού να τα βρούμε? Μα μου αξίζει τώρα αυτό? Μα μου αξίζει. Και ποιος σου είπε ότι στη ζωή παίρνουμε ότι αξίζουμε? Να σας πω και δυο σας. Θα ξεκολλήσετε καμιά ώρα από το τζάμι να έρθετε να μου πείτε για τον ηφικό. Ναι ή όχι? Όχι! Λοιπόν, εδώ, κάτσουμε να ρίχνω και καμιά ματιά στο μαγάζι, έτσι. Πάμε σαν να πάρω το τάμπλι και να πάω στο Ηρακλή, να φέρει κανένα καφέ, κάτσε. Έγινε, περιμένω. Ας πω, φέρω ένα καφεδάκι. Μισό. Κάτι ακούω, περίμενε. Τι έγινε, ε? Κάτσε, ακούσα, ας πω τι έγινε. Ο Χριστόφορος Καλπέσης. Ο Καλπέσης εκρατείται το τελευταίο διάστημα κατηγορούμενος για την ληστεία μεταφώνου στην Τράπεζα Πειραιώς στην Καλυθέα. Θεωρείται άκρος επικίνδυνος και είναι σίγουρο ότι οπλοφορεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δραπέτης κινείται στην περίπτωση του θυσίου. Πιο εύκολο να βγεις από τη φυλακή σήμερα παρά να μπεις. Πες το ψέματα. Λοιπόν, τι καφέδες είπαμε? Λοιπόν, ένα σκέτο για μένα και ένα μέτρο του Γρηγόρη. Εντάξει. Έλα, αγοράκι, πέρα να μάθεις τάπλη. Έλα. Στήσε. Ωραία, συμμαζέψαμε. Τώρα θα κάνουμε και έναν καφέ σκέτο χωρίς ζάχαρη, γιατί παχαίνει με ζάχαρη και θα τον πιούμε κιόλας. Στον κόρακα έχει πάει και στην Κομωτινή, να ήταν, θα έχει έρθει. Ποια καλέ? Λέω, αυτή μωρέ που η κοπέλα ντε που μου κάνει το πεντικιού. Είχαμε ραντεβού και δεν έχει έρθει. Δηλαδή, τι δεν έχει έρθει?
Με έχει αργήσει πάρα πολύ. Α, καλά, μη στενοχωριέσαι. Αφού δεν ήρθε μέχρι τώρα, δεν τις ξέρεις αυτές. Δεν πρόκειται να έρθει. Λες? Ε, καλά, πώς κάνεις έτσι. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο τη δικιά μου, αργά όμως το απόγευμα, γιατί τώρα μην ξεχνάς, έχεις και σίδερο και δουλειές πολλές να κάνεις. Κάνε έναν καφέ τώρα. Καφέ, είπαμε. Μπράβο σου λοιπόν. Τον αγάπησες τον κύριο. Συγγνώμη που τον έθιξα και τον είπα κύριο. Κάνατε το παιδί, μετά μπλέχτηκε αυτό στα ναρκωτικά. Εσύ εξακολουθείς να τον αγαπάς και συνεχίζεις να κλέβεις από εδώ και από εκεί για να τον βοηθήσεις. Ωραία. Πάμε στην ουσία τώρα. Μήπως πουλάτε στην ανάγκη και τον Τζούνιορ, γιατί αν είναι έτσι, σας κάνω μια καλή προσφορά. Σας εξασφαλίζω τη δόση σας για ένα χρόνο, αν μου τον αφήσετε. Έτσι κι αλλιώς άχρηστο σας είναι. Δεν σε μέτρησα σωστά. Α, να βάλω και κάτι λίγο παραπάνω. 2 χρόνια λοιπόν τη δόση σας και φρούτα και λαχανικά τσάμπα από το μανάβικο. Δεν σε εκτίμησα σωστά, μπάπη. Λάθος μου. Άκου, κοριτσάκι μου, για να τελειώνουμε. Εγώ ναρκωτικά, παραμύθια, έρωτες, έκανα λάθος και τα ρέστα δεν τα μασάω. Δεν πιστεύω λέξη από όσα είπες και στο λέω στα ίσια. Εντάξει. Κατάλαβα. Δεν έχω παρά να φύγω τότε. Όπως αγαπάς, δεν σε κρατάει κανένας. Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι. Χέσε με μένα. Πες ότι δεν υπάρχουν. Το παιδί το σκέφτησε καθόλου? Τι να σου απαντήσω, αφού δεν με πιστεύεις. Σωστά, τι να μου πεις. Μη σε αναγκάσω να πεις κι άλλα ψέματα. Αρκετά εργάστηκε σήμερα. Όμως θα σου πω κάτι. Το Τζούνιορ να το προσέχεις. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ με αυτόν, αλλά το παιδί θα το προσέχεις. Μην πάθει τίποτα γιατί θα με βρεις πάλι μπροστά σου. Συνοηθήκαμε. Γεια σου, παπί. Και συγγνώμη για όλα. Καλημέρα, Στέλιο. Τι θέλεις? Δεν φαντάζομαι να ήρθες για δουλειά. Ήθελα να μιλήσουμε για τα παιδιά. Για τα παιδιά? Και τι να πούμε εμείς οι δυο για τα παιδιά, δηλαδή? Είναι μια χαρά, αν θέλεις να μάθεις αυτό. Και δεν μας έχουν ανάγκη. Ούτε εμένα, ούτε εσένα, ούτε κανέναν. Μια στιγμή. Δώσ' τους αυτό, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Εσύ λέβες ότι δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Εγώ όμως ξέρω ότι χρειάζονται χρήματα. Άκου, για να τελειώνουμε. Εγώ δεν θέλω να παίξω κανένα ρόλο μεσολαβητή μεταξύ σας, ούτε να λέω ψέματα. Από μένα δεν θα τα δεχτούν, το ξέρεις. Εσύ μπορείς να λες ότι δεν έχουν ανάγκη, αλλά εγώ θέλω να τους βοηθήσω. Πολύ αργά το σκεφτήκατε όλοι σας. Πάρα πολύ αργά. Άστο τώρα, Διαγόρα. Υπάρχουν άνθρωποι να βοηθήσουν τα παιδιά. Θα τους βοηθήσω εγώ, όποτε και όσο χρειάζονται. Κράτα τα λεφτά σου. Άλλο είναι αυτό που θα έπρεπε να σκεφτείς να τους δώσεις. Την αγάπη σας χρειάζονται. Αλλά έτσι όπως τα κάνατε όλοι σας, ξεχάστε τους όπως σας ξέχασαν κι αυτά. Στο καλό, Διαγόρα. Όπα τη φέρνω τώρα, όπα τη φέρνω τώρα. Ντόρτια, αγοράκι μου. 1, 2, 3, 4. Και σου πιάνω τη μάνα, στο πήρα και αυτό διπλό. Τι κολοφαρδία είσαι, ρε παιδάκι μου. Όχι κολοφαρδία, ξέρω και πόσο τάβλια, αγόρι μου. Στα πόσα είμαστε τώρα? Κερδίζεις 5-2. Λοιπόν, πάμε για φεύγα. Πάμε. Έλα. Εκλειτώνεις. Τι έγινε? Πού πήγε η μητέρα σου, δεν γύρισε ακόμα? Στη Ρίκα είμαι. Λέω να την αφήσω να βράσει λίγο στο ζουμί και μετά να πάω να την επισκεφτώ. Κατάλαβα. Περάσαμε στην επίθεση. Καιρός δεν ήτανε. Λοιπόν, ευχαριστώ για τον καφέ. Πάω. Παίξε. Σιγά, σιγά, ρε Πότη. Σιγά, με πονάς. Μια στιγμή, καλέ. Μια στιγμή κι εσύ. Μείνε ακίνητη, αμάντο, να κάθεις το έχεις. Πώς θα δημιουργήσω τα νεύρα μου, τα νεύρα μου. Καλή, άκου τον. Μιλάει και ο βοηθός πιστολάκι. Φιλενάδες, ήρθα κι εγώ.
Μπα. Πώς και έτσι, αποφάσισε να φύγει η κυρία. Δεν έφυγε από μόνη, την έδιωξα. Της είπα να μην ξαναπατήσει το πόδι της. Είχε κρυφτεί και ο Φωφάκη. Παρασύρουμε πολλές φορές, το ξέρω. Α, όμως θα αλλάξω. Θα αλλάξω και θα το δεις. Αυτός είναι άντρας που παραδέχεται τα λάθη του. Βεβαίως. Δηλαδή δεν θα ξανάρθει. Όχι, άστε αυτή τώρα. Πες ότι ήταν άλλη. Πάλι ξέχασε την, τελείωσε. Έχουμε άλλα πράγματα να τακτοποιήσουμε μπροστά μας. Φωφάκη, σου έχω ευχάριστα νέα, ε. Βγήκα τα χαρτιά του γάμου. Τι να περιμένουμε τον Αγίου Βαλαντίνου και τρίκες κατσαρές. Σε 2-3 μέρες να πάμε να παντρευτούμε. Την άλλη εβδομάδα το κορκόν και χάρη να έχει. Εγώ είμαι άνθρωπος των γρήγορων αποφάσεων. Ξέρω τι θέλω. Σε 2-3 μέρες, μια εβδομάδα παντρευόμαστε. Τι που πώς πότε. Πότε. Σε 2-3 μέρες. Γιατί αφού είναι όλα έτοιμα τα χαρτιά, τα πάντα γιατί να περιμένουμε. Πάμε στην εκκλησία και τέρμα τα ψέματα. Σωστά, σωστά. Μπράβο, βρε παιδιά. Να, η ώρα η καλή. Και στα δικά μας ηλεύθερες. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Φοβάκι μου, τι λες, ε? Είσαι χαλά. Ε? Με την νηφικό τι έγινε, βρήκαμε νηφικό. Βρήκε! Ωραία, να βρω κι εγώ ένα κουστούμάκι και. Και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Α, μπαμπίνο, για κουστούμάκι θα πάμε μαζί, ε! Στο Εγάλεο. Έχω ένα ξαδερφάκι με μαγαζί, θα σου κάνει και καλή τιμή. Στο Εγάλεο! Δεν θα τα αντέξω, θα λιποθυμήσω. Εκεί θα πάμε, εκεί. Αφού είναι και ξάδερφο, τότε έκλεισε το θέμα. Κανόνισε το για αύριο να πάμε. Ναι, μπα και δεν προλάβετε, Θεέ μου, πώς αντέχω ακόμα και δεν κόβω φλέβες. Παπάκι, εσύ γιατί μιλάς. Ναι, έχασε τη φωνή της από τη συγκίνηση. Είσαι ευχαριστημένη έτσι πως ήταν τα πράγματα, ε? Είσαι ευτυχισμένη. Ναι, έλα. 5-3. Σε έχω σκίσει. Παίξε αγόρι μου και θα σκόλει. Έλα, έλα, έλα. Δεν το τελειώνω στο παιχνίδι, να βάλει. Τι να παίξεις τώρα, τι να παίξεις. Αντώνη, έλα που σε θέλω να με ρεχνω. Δεν μπορώ τώρα, κερδίζω. Έλα ρε που κερδίζεις να πούμε. Έλα ρε κακομοίρη, τι παίρνεις, 6-1. Άντε από εκεί, άντε. Ναι ρε, δίκιο έχεις, δεν το είχα δει. Άντε, τι βλέπεις. Έλα, σήκω να παίξω εγώ. Άντε, χρυνέ. Ένα που. Είσαι τα ούζα, Γρηγόρη. Έφυγε, πάμε. Ωραία. 6, παίζε. 2, παίζε πρώτος. Ωραία. Όπα, εξάρες. Τι κάνεις εκεί τώρα. Τι κάνω. Γιατί κάνω, διευρύνω. Δεν είπες ότι έχουμε δουλειά. Έλα, άσε τώρα. Τώρα διευρύνω, μετά, αργότερα. Παίζει, φέτο, τι. Εκεί, ας το αγωνίσω. Όπα, κι άλλες εξάρες να... Τι έγινε με σένα, ρε Μπάμπη, όλα εξάρες θα φέρνεις. Τι να κάνουμε, αγοράκι μου, 2 και 2, 4 να... Το έχει τη μοίρα μου, φαίνεται. Να μην γίνει ο Αντώνης επιχειρηματίας, να γίνω εγώ τζογαδόρος. Τι με κοιτάς, πήγαινε στο λίγα, τι να του πιάζει, να διεύουζα να μου. Να το καλέ. Να το εδώ, το δείχνει ολοκάθαρα. Μεγάλη ταραχή θα πάρεις από έναν άντρα. Πότε? Σύντομα, πολύ σύντομα. Αυτός εδώ μέσα έρχεται, καλέ. Α, αλλά εσύ δεν είσαι μόνη σου. Είναι και μια άλλη μαζί σου. Τώρα αυτή λίγο πιο κοντή είναι. Πιο παχουλή είναι, ναι. Και λίγο πιο μεγάλη. Περίεργο. Καλέ, αυτή με μένα μοιάζει. Α, αυτός λοιπόν έρχεται μέσα στο σπίτι σου και παίρνεις πολύ μεγάλη ταραχή, πολύ μεγάλη. Δεν μου λες, αυτός πώς είναι. Πώς είναι. Νάστιμος. Όχι νάστιμος, ωραίος, ωραίος. Είναι λίγο αγριοπός. Αλλά εδώ κοίτα μάτια που έχει. Κοίτα πώς γελίζουνε. Α, και δεν έρχεται με άδεια χέρια. Δεν μπορώ να πω, κύριος. Κάτι κρατάει από το δεξί, κάτι κρατάει και από το αριστερό. Τώρα, λουλούδια είναι, γλυκά είναι και τα δυο μπορεί να είναι. Θα σε γελάσω. Α, ήρθε κιόλας. Μην ανοίξεις, η Ανούλα μου θα είναι. Όχι, παιδί μου, ο διαχειριστής. Δεν μπορώ να μην το ανοίξω, γιατί του χρωστάω τα κοινόχρηστα. Όποια τολμήσει να κοιμηθεί, τελείωσε. Καλά ο διαχειριστής σου είναι, καλά τόσα πολλά του χρωστάς. Βρε που καταντήσανε και οι διαχειριστές. Τι το τρόπο συλλέγεται τα κοινόχρηστα. Ζώνεστε κάθε μήνα τα άρματα και χτυπάτε τα κουδούνια. Τσιμωδιά! Ας του κάνε τα κοινόχρηστα του ανθρώπου, γιατί τον βλέπω και νευριασμένο. Άντε, τέτοι κάθεσαι. Μπέντα, είπα, δεν καταλαβαίνεις, κυρά μου, τι σου λένε. Σταμάτα, Μαριάρθη, δεν βλέπεις. Δεν είναι ο διαχειριστής. Και ποιος είναι? Θα τον έχω ξαναδεί ποτέ. Δεν είναι γνωστός ο κύριος, γιατί εσύ έχεις και περίεργο κύκλο. Λοιπόν! Για να τελειώνω μια και καλή, την έχω κομπανίσει από τις φυλακές, ωραία! Λοιπόν, έτσι και με ακούσετε θα πάνε όλα καλά. Αν όχι, σας την άναψα.
Ο Χριστούλη μου, είπα κι εγώ, γιατί έχει τόσα πιστόλια αυτός το σάρματα, στον πόλεμο θα πάει. Τι κάνουμε τώρα? Μένετε ακίνητες και δεν βγάζετε άχνα, συνεννοηθήκαμε. Ό,τι πεις, ό,τι πεις, σας είπα, λιγάρι μου. Το ονοματάκι σας, μη θυμώνετε, μας το λέτε αργότερα. Μια ερώτηση μονάχα θα... Από εμάς τι θέλει? Κάνε το σκασμό θέλω και να μ' αφήσει να σκεφτώ αυτό θέλω. Ναι, να σκεφτείς παλικάρι μου. Γιατί όμως εμάς, παιδάκι μου? Τι σου κάναμε εμείς? Εγώ εσείς τι είχατε, χτύπησα το κουδούνι και μ' ανοίξατε. Α, τόσο απλό ήταν. Θέλεις να το ξανακάνουμε? Να ξανακτυπήσεις το κουδούνι να δούμε αν θα σου ανοίξω? Μα θα βγάλε το σκασμό επιτέλους εδώ μέσα, είπα! Δεν ξανά έγινε. Άμα σε θέλει, παιδάκι. Τα πάντα, αγόρι μου, είναι θέμα τεχνικής. Η τύχη πάει με το μέρος αυτών που γνωρίζουν. Είστε να πεις ότι γνωρίζεις τώρα. Μας τρελάνεις, δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα, ο δάσκαλος πώς παίζει να μαθαίνετε κι εσείς κάτι. Πάλι εξάρεσαι. Τι να κάνουμε, αγόρι μου. Μου λες με τον πότη σου να έρθει το βράδυ. Σταμάτα για να μας βγάλουμε πρόγραμμα. Έλα ρε, παίχτε να δούμε που θα πάει το παιχνίδι, άντε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα αλλάξει το ζάρι. Δεν το βλέπω, αγοράκι μου, δεν το βλέπω. Τι θέλουμε τώρα, 5-3. Θα το κατριάξει αυτό, το τάξει στον αέρα. Μπάρε, το αγόρι μου μιλάει στο ζάρι, ξέρει τι δουλειά. Με και πες μου. Τέσσερα-τρία. Τα χείρουλα, μην είπε, τα μαζεύουμε. Για ακούστε με λίγο, παρακαλώ. Αναζητάμε έναν επικίνδυνο κακοποιό. Έχουν τις πληροφορίες ότι μπορεί να βρίσκεται στις υπεροχές σας. Αυτός εδώ είναι. Μήπως πέρασε από εδώ, μήπως τον είδατε? Όχι, δεν μου λέει τίποτα, φάτσα αυτό. Όχι, εμένα μου λέει τίποτα. Εσείς ξέρετε ποιος είναι, αυτός πρέπει να δείχνει τηλεόραση, ο δραπέτης. Δραπέτης, ε. Ναι. Και τι έκανε αυτός? Είναι επικίνδυνος. Ψυχοπαθής είναι και οπλισμένος. Έχουν πληροφορίες ότι τριγυρίζει στις υπεροχές σας. Πού, εδώ? Στην περιοχή του Θησίου. Εάν υποπέσει κάτι στην αντίληψή σας στο ύποπτο, ειδοποιήστε μας αμέσως. Είναι επικίνδυνο άτομο. Βέβαια, τέρα, τους ήρωες θα κάνουμε, κύριε αστυνόμε. Εμείς παντρευόμαστε και σε λίγο, δεν είμαστε για τέτοιο. Χαίρετε και έχετε το νου σας. Δεν αποκλείεται να εμφανιστεί εδώ γύρω. Εντάξει, χαίρετε. Τι γίνεται στον κόσμο? Και μάλιστα δίπλα μας, τι καταντήσαμε. Άμα το πιάσουνε. Σφύρα μου. Σφύρα, μου κλέφτηκα. Αυτό τώρα θα έχει πάει στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία. Και να τον πιάσουν, έτσι θα τον κάνω. Θα του αναφύγει πάλι. Έλα, ρίξετε. Άστα, του χρόνου πάλι. Στη φυλακή το παίζουν μόνο αγόρι. Να σου πω. Αυτό ή αυτό? Το παντελόνι. Χιλιοφορεμένο είναι, μωρέ. Καλύτερα η φούστα. Όχι, μην η φούστα, ρε μωρό μου. Γιατί? Γιατί πρόκειται για σοβαρή εταιρεία. Πρέπει να είσαι σοβαρή κι εσύ. Να κάνεις καλή εντύπωση. Δεν είναι και τόσο κοντή. Ποια? Ωραία, μια χαρά κοντή. Τέλος πάντων. Μωρό μου, συνεντεύξεις αυτές μετράνε όλα. Το πώς θα κάτσεις, πού θα βάλεις τα χέρια σου, όλα μετράνε. Με αγχώνεις τώρα. Συγγνώμη, δεν είχα πρόθεση να σε αγχώσω, αλλά ξέρεις πόσα κορίτσια θα πάνε για τη θέση αυτή. Η εμφάνιση λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να είσαι λυτή και σοβαρή. Με έπεισες το παντελόνι. Και θα βαφτώ διακριτικά. Μπράβο το κορίτσι μου. Τα μαλλιά μου είναι εντάξει, έτσι, να τα αφήσω κάτω? Βλέπω έχεις μπει για τα καλά στο πατσιτορόλο, έτσι. Αισθάνομαι ήδη γραμματέας. Δεσποινής μου, κρατάτε μία σημείωση, παρακαλώ. Βεβαίως. Δεσποινής, σας αγαπώ πάρα πολύ. Στις καρέκλες, γρήγορα. Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην φτάνουμε σε τέτοια κρέμα. Στις καρέκλες, είπα και δυο, μην πες δεμένα με τα νεύρα μου. Μην εκνευρίζεσαι, αγόρι μου. Αγοράκι μου, εμείς δύο γυναίκες μόνες είμαστε. Ανήμπορες. Τι μπορούμε να σου κάνουμε, δύο μέτρα παλικάρι? Και βάλε. Τι σου κάνανε, αγοράκι μου, και μας φέρεις έτσι? Σκασμός. Μου τη δίνουν οι ερωτήσεις, το καταλαβαίνεις? Σταμάτα. Σκασμός, είπα. Του τη δίνουν οι ερωτήσεις. Εντάξει, δεν φέρνουμε εμείς αντίρρηση καμία. Γιατί όμως, βρε παιδάκι μου, μεγάλη γυναίκα είμαι, θα με δέσεις, θα πονέσουμε και τα χεράκια μου. Αγοράκι μου, τη μανούλα σου θα την έδαινες. Δεν φαντάξεις. Δεν θα σας δέσω. Πάνω, να ξέρετε, την παραμικρή κίνηση και τη βάψατε. Δεν κολώνω εγώ. Εγώ το έχω σκάσει από το ψυχιατρίο του Κορυδαλού. Ακούνετες! Τι! Εντάξει, θα σε εξυπηρετήσουμε. Ό,τι πεις εσύ. Και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, έτσι. Μια στραβή και είστε χαμένος. Εγώ εδώ που είμαι δεν έχω να χάσω τίποτα. Είσαι τρελός. Μην το ξαναπείς αυτό, θα σε πυροβολήσω, το καταλαβες. Σταμάτα πια, μην τον αγριεύεις.
Ποιανού είναι το σπίτι? Δικό μου. Είμαι χείρα στρατηγού. Μπα, σοβαρά. Κι εγώ είμαι κόρη υπουργού. Δεν είναι βέβαια εν ζωή ο πατήρ μου. Εντάξει, κατάλαβα. Η κατάλληλη όμοιρη στο κατάλληλο μέρος. Μπρος, σηκωθείτε στον καναπέ. Γρήγορα. Άντε ρε, αφού δεν ξέρω τι να παίζει. Κάτσε ρε, βλάβια, κάτσε. Ας τον παιδάκι μου να βγάζει και τον ακούσει. Ναι, ναι, το μισό τάβλι να ξέρατε. Αφού έχασες ρε, μπάμπι. Έχασα γιατί δεν ξέρω τι να παίζετε. Παίζατε άτζι μπουρτζι και λουλάς να πούμε και με μπερδέψατε τον άνθρωπο. Πώς το λάδι. Καλά, τώρα μας αποτέλειωσε. Συνεχίζεται το ανθρωποκίνητο. Λίγη τηλεόραση για το τραπέζι. Χριστόφορου Καλπέση, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ο Καλπέσης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές είναι οπλισμένος. Έως τώρα οι έρευνες της αστυνομίας που επικεντρώνονται στο Θησίο παραμένουν άκαρπες. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα σας ενημερώσουμε αμέσως διακόπτοντας την κανονική ροή του προγραμματός μας. Αυτός δραπέτευσε έναν όπλο που το βρήκε. Τώρα κάτι είπες κι εσύ. Πιο εύκολο να βρεις όπλο παρά ασπιρίνη. Πάντως, παιδιά, ψυχοπαθής και οπλισμένος, κακός συνδυασμός. Θες να κρύβεται εδώ πέρα κοντά μας. Σκέφτομαι να εμφανιστεί πάντα την μπαστούνι να με... και να ματιάσει και ο Μύρος κιόλας. Ε, γέλια που θα έχουμε. Ωραία διαφήμιση αυτή. Ναι, θα σας φέρω τα στοιχεία που πήρα από το νοσοκομείο αύριο το πρωί, κύριε Καραμπέλα, έτσι. Ναι. Ναι, μου έχει μιλήσει για εσάς ο Δημήτρης, ο τέος σύζυγός μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω γιατί μου χτυπάνε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια. Μπορώ. Πέρασε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προς τι επίσκεψη? Ήρθα να μάθω για τα παιδιά. Τι κάνουν, πώς περνάνε, αν χρειάζονται κάτι. Ο μόνος που έχει επαφή μαζί τους είναι ο Στέλιος. Από αυτόν μαθαίνω νέα τους. Ναι. Και τι μαθαίνεις από το Στέλιο? Καλά είναι. Δεν μπορεί να είναι καλά. Τι εννοείς? Του Άγγελου. Του αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Και ήρθες να το δώσεις εσύ? Ναι, εγώ. Θέλεις ένα νεράκι, ένα καφεδάκι μήπως? Εμείς βέβαια δεν θα σου κάνουμε παρέα γιατί πιέμε λίγο πριν έρθεις, αλλά αν επιμένεις... Δεν θέλω να σας βλέπω, θέλω και τις δυο. Πρώτη φορά στο σπίτι να μην σε περιποιηθούμε. Κόφτο! Εντάξει, παλικάρι μου, εντάξει. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Πολύ ώρα δεν σου παίρνει. Τι σε βασανίζει, αγόρι μου? Θέλεις να μου πεις να σε βοηθήσω? Δεν θα τα πάμε καλά. Να σου πω. Να πάρεις τηλέφωνο την Αλούλα. Θα ερχόταν από εδώ. Πρέπει να την ειδοποιήσεις. Μάλιστα, δεν περίμενα στο διαχειριστή. Αστε έτσι σιγανό, παπαδιά. Άστα τώρα αυτά και κοίτα να δεις τα κάνεις. Τέλος πάντων, ναι. Κύριε! Κύριε Φυγά! Τι είναι? Μπορώ να κάνω ένα τηλεφωνηματάκι? Κάτσε, δεν μου λες, κυρία μου. Έχεις τρελαθεί τελείως? Δεν έχεις συνειδητοποιήσει την κατάσταση? Γιατί, δεν θα αργήσω. Ένα λεπτάκι θα κάνω μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το. Δεν μου λες, σου φαίνομαι για ηλίθιος? Όχι, παλικάρι μου, πάρα πολύ έξυπνος μου φαίνεσαι και πολύ όμορφος, αλλά ξέρεις κάτι, θα ανησυχήσει το παιδί μου και άμα ανησυχήσει μπορεί να έρθει από εδώ και εμείς δεν μπορούμε να τις ανοίξουμε, έτσι δεν είναι? Γιατί άμα τις ανοίξουμε, αν όμως δεν τις ανοίξουμε, αυτή θα ανησυχήσει ακόμα περισσότερο και μπορεί να πάρει την αστυνομία για το καλό σου, κατάλαβες? Όχι. Να τα ξαναπώ? Όχι, δεν θέλω. Δεν μου λες. Ας αφήσω να πάρεις τηλέφωνο, να το ράψεις μετά. Ναι, τσιμουδιά. Αχ, ναι, δεν θα βγάλω. Ωραία, μη σου ξεφύγει καμιά κουβέντα όμως, σου έχει τεινάξει τα μυαλά στον αέρα, το κατάλαβες?
Ναι. Έλα, Νούλα. Η αγαπημένη σου μητέρα είμαι. Ναι, ναι, στη Ρίκα βρίσκομαι. Μπα, εκεί είσαι. Α, μην κάνεις ότι δεν το ήξερες κιόλα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι της παρούσης. Και πότε σκοπεύεις να έρθεις σπίτι? Θα κάτσω λίγο. Πόσο λίγο? Μια μέρα. Δύο μέρες. Μια εβδομάδα. Εμένα ρωτάς? Όχι, όχι, τη Ρίκα ρωτάω, Ρίκα, Τι κάθεσαι και λες? Δεν καταλαβαίνω. Σου συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, κορίτσι μου, μια χαρά. Το κεφάλι μου πονάει λίγο, σαν να με πιέζει κάτι στο γκρόταφο. Όχι, εντάξει, εντάξει. Ναι, μια χαρά είμαστε. Περίεργα μου ακούγεσαι. Άσε, έρχομαι από εκεί. Ω, μην διανοηθείς να έρθεις εμείς. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα, περνάμε ωραία. Έχουμε δουλειές με φούντες έχουμε. Τι να σε έχουμε και σένα μες στα πόδια μας, με σένα θα ασχολούμαστε τώρα. Έτσι, μη διανοηθείς να έρθεις. Μια χαρά είμαστε, εγώ έτσι πήρα να σου πω που είμαι, εντάξει. Είδες, αυτό ήτανε. Εγώ, παιδάκι μου, είμαι μεγαλύτερη και έχω πείρα. Το έγραψα. Κάτω από την Ακρόπολη είναι ένα στέλνο.